Θα έχει ξεκίνησει η δεύτερη καριέρα. Η ηθοποιός που την ξέρουμε όλοι με το εκφραστικό της πρόσωπο, που τη βλέπεις να παίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θέλω να πω πολλά. Ένα βλέμμα και λες, ρε παιδί μου, τι βάθος σκέψης είναι αυτό. Δηλαδή. Αυτό το βλέμμα λέγεται στο θέατρο το βλέμμα του νεκροταφείου. Δεν υπάρχει καμία σκέψη πίσω. Βλέπει μόνο νεκρούς. Αλλά είσαι καλοφωτισμένος, καλοπαμένος, καλοντυμένος. Χρήμα, κυρία μου, χρήμα, γιατί ετοιμαζόμασταν να παίξουμε μαζί στην Κύπρο. Σας το αποκαλύπτω τώρα. Μου είχα στείλει σενάριο, θα πήγαινα να παίξω κι εγώ. Τι να κάνω, κάνω πρόβα εδώ. Θα το κάνω. Έμπαινα εγώ, την κοίταζα στα μάτια. Αυτή κοίταγε το φακό, χέστηκε. Και λέω εγώ, πείτε μου, πώς είστε. Παίζω απογευματινά. Παίζω 7 με 8, δεν παίζω. Αλλιώς παίζω με 7 με 8, αλλιώς παίζω με 9 με 10. 7 με 8, τα εξηγούμε στις γριές. Α, είσαι έγκυος. Πώς είστε, τι κάνετε, της λέω. Ταραχθήκατε τώρα με όλα αυτά που έγιναν στην Κύπρο. Θα μου πείτε και να ταραχθείτε που να φανεί στο ακίνητο πρόσωπο. Αυτό δικό μου δεν είναι του κειμένου. Ελπίζω να μην έχετε τίποτα καταθέσει στην Κύπρο. Και απαντάει αυτή. Ενικό, λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω Ενικό, αλλά εσύ είσαι μια γυναίκα με τόσους πολλούς άντρες που σε, όλοι σε θέλουν. Δεν έχω καταλάβει. Εγώ είμαι ένας από όλους. Θες όλους και εμένα ή εμένα. Νομίζω ότι σε θες. Εσένα. Εμένα, με τα λες και έτσι απότομα. Και δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση. Μου έρχεται να φάω τα νύχια μου. Δεν είναι εύκολο εγώ. Μια γυναίκα σαν και εσένα, πώς θα την κουλαντρήσω. Σε νομίζω είσαι ένας έξυπνος, ένας δυναμικός άντρας. Ναι, αλλά. Θα περίμενα να σε πω, να παίρνεις αποφάσεις γρήγορα για τη ζωή σου. Δεν μην το λες αυτό. Δεν είναι έτσι. Μέσα μου πνίγομαι. Δεν λέω να σου πω ίσως πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Είσαι ατάλλαντη. Ξέρεις πόσες φορές μου το έχουν πει. Τι. Απλώς αυτή είναι η μόνη φορά που μου αρέσει. Είσαι ατάλλαντη. Θα στο λέω αφού σου αρέσει. Αλλά δεν κάνω για σένα. Θα γυρίσω πίσω στη φτωχή μου αγάπη. Εδώ κάνω ένα έτσι όπως κάνω και γυρνάω έτσι. Θα γυρίσω πίσω στη φτωχή μου αγάπη. Θα ζήσουμε στο καλυφάκι μας. Εγώ κι αυτή δεν θα με πάρεις. Όχι, δεν θα με πάρεις. Εγώ είμαι μια γυναίκα που έχω μάθει να παίρνω ό,τι μου αρέσει. Όταν μου αρέσει κάτι, πλώνω το χέρι μου και το παίρνω. Και έτσι τελειώνει το πρώτο επεισόδιο. Εκεί παπλώνει το χέρι και κόβεται το επεισόδιο και περιμένω τι θα κάνει το επόμενο επεισόδιο, αν θα μου αρπάξει το χέρι. Εντάξει, εδώ που την έβλεπα, παρεμπιπτόντως. Τώρα, δεν τη σχολιάζω σαν ηθοποιός στην Ελλάδα, τελείωσε αυτό. Τη σχολιάζω σαν ηθοποιός στην Κύπρο, τελείωσε άλλη δουλειά. Δεν ασχολούμαι την ταινίση της Ελλάδας, ασχολούμαι την ταινίση εξωτερικού. Δεν ξέρω, το τράβα. Έχει γίνει κάτι μεταξύ Τατιάνας και Βάνας Μπάρμπαρ. Αυτό δεν το μέτωπα πάνω, είναι το αλβανικό μέτωπο, δεν περνάει εχθρός. Να αφήνει μια ρητίδα, δεν έχει που να κάτσει. Ψάχνει, δεν υπάρχει. Να έρθει ένα λυπητό, συνέστημα λυπητερό. Εσύ είσαι μια χαρά, είναι λόγω ηλικίας. Θα ξεπειράξεις λίγο τίποτα, όχι τίποτα. Καθόλου. Όλες οι γυναίκες καθόλου είναι αυτές οι ενίσχυμες στο διάλογο. Όχι, εσύ φαίνεται ότι είσαι πλάκα, κάνουμε και το χιούμορ. Η κυρία δεν είστε ωραία ρητίδες, σαν τη μανούλα. Έτσι, η μανούλα σου. Α, συγγένειες. Κυρία μου, λοιπόν, είμαστε ηθοποιοί. Έχετε μια πορεία. Έχετε μια πορεία. Πρέπει να την παίξεις στο ρόλο. Το φρύδι. Πώς θα παίξεις. Τον είδες τον πρόεδρο της Κύπρου, πόσο εκφραστικός ήταν την ώρα που έκανε αυτά. Τον είπα τον Αναστασιάδη Γεωργάκη της Κύπρου, γιατί μαζί με τον δικό μας τον Γεωργάκη, αν θυμάστε, είχαν συμφωνήσει για το σχέδιο Ανάν. Και τώρα που η Κύπρος θα δυνατήσει, το σχέδιο Ανάν θα ξανάν. Δεν τους διαλέγουν έτσι. Δεν τους διάλεξαν τυχαία να παίξουν το ίδιο έργο στις χώρες τους. Που λες η έκφραση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ μια απλή δημοσιογράφος ενός αστυνομικού ρεπορτάζ. Και τη βλέπεις με την περιγραφή και το ζει ρε παιδί μου κοπέλα. Το ζει, πώς θα το πω. Και έχουμε έρευνες αντιτρομοκρατικής στα Εξάρχεια, Κατερίνα. Ναι. Ακριβώς Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκονται αυτή την ώρα που μιλάμε στα Εξάρχεια σε δύο διαμερίσματα. Το ένα βρίσκεται σίγουρα στα Εξάρχεια και κάνουν έρευνες. Μάλιστα σε ένα από τα δύο σπίτια έχει βρεθεί και οπλισμό σύμφωνα με πληροφορίες. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν εκεί.
από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι άνδρες αντρομοκρατικής υπηρεσίας και αυτή τη στιγμή ερευνούν πιθαμή προς πιθαμή τα δύο διαμερίσματα, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα τους οδηγήσουν, Παναγιώτη, σε ποια τρομοκρατική οργάνωση θα φτάσουν μετά από αυτές τις έρευνες οι αστυνομικοί και σε ποια... Την οργάνωση η πεινασμένη φραντζόλα, εκεί θα πάνε. Αυτό είναι έκφραση. Να παραμείνουμε στην Κύπρο, μην φύγουμε, ωραία, μέχρι να βρούμε τις ειδήσεις σοβαρές. Παρακαλώ, βάλε τη μαγείρισα την Κύπρια να μαγειρέψει κυπριακά, παρακαλώ. Για όσους δεν έχουν στο σπίτι, πολύ εύκολο θα κάνετε ένα μπαλάκι, θα το πιέσετε να πάρει το ανάλογο μέγεθος που θέλετε εσείς. Ανάλογα με τον όγκο, τόσο πιο μεγάλο είναι το μπαλάκι. Πρέπει να είναι μεγάλο το μπαλάκι, δεν είναι μεγάλο το μπαλάκι. Πάρτε το μεγάλο το μπαλάκι και πετάξτε τον. Και άμα άντρας δεν έχει δύο μεγάλα μπαλάκια, να τον χάσω, κυρία μου. Με τα συγχωρήσεις. Μας κυνηγάνε από εδώ, μας κυνηγάνε από εκεί. Η Ελλάδα αδυνατίζει, η Κύπρος αδυνατίζει. Τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί και στις δύο χώρες είναι η βαθιά αιτία του κακού. Όταν θες να πάρεις την περιουσία κάποιου, τον αδυνατίζεις πρώτα. Δεν το κάνουν από μανία οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί το κάνουν συστηματικά με μέθοδο και με την γνωστή σκληρότητα που πατάει κάπου στο παρελθόν τους. Πού να πάμε, κύριε, να ζήσουμε, πού να πάμε. Δηλαδή, πες, τι φεύγεις από το πού να πας, θα πάω στην Ινδία. Να πει με εγώ, δηλαδή, το τρένο να θες να ανέβεις, δεν μπορεί να το ανέβεις. Δες πως ανεβαίνουν τα τρένα στην Ινδία, έχεις δει. Δεν σταματάει το τρένο, δεν έχουν φρένα. Έχουν μόνο. Έχουν γκάζι και λίγο γκάζι. Τι τρέχει η γυναίκα, την αρπάζουν. Τι πρόλαβε. Τα πράγματα, καλέ, τα πράγματα. Τα πράγματα της γυναίκας, έτσι θα πάει στο ταξίδι. Τα πράγματα, καλέ. Τα πράγματα. Τα πράγματα, πού θα πάει στο άλλο βαγόνι. 8 βαγόνια παραφέρα. Μια χαρά, καλό ταξίδι. Καλό τάξιδο. Στο βαγόνι 4 γυναίκα, στο βαγόνι 14 τα πράγματα. Κι άντε να πεις δεν πάω στην Ινδία, πού να πάω, να πάω στην Ινδονησία, να πάω στην Ινδονησία εκεί. Σταματάει το τρένο, αλλά σταματάει και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να το σταματήσω. Όχι, όχι, πήγαινε να δεις, δεν γίνεται στην Ινδονησία, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή πήγαινε να δεις, πήγαινε σε παρακαλώ. Δεν είναι, εντάξει, δηλαδή ο Έλληνας δεν μπορεί να. Ο αγναντισμός είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Βεβαίως. Στην Ινδονησία δεν είναι. Όχι βέβαια. Και επιβάλλουν και ποινή στον αγναντιζόμενο και συγκεκριμένα τον αποκεφαλίζουν. Άκου να δεις. Πού θα σε δουν, στην δηλαδή. Ελλάδα θα είχαμε μείνει χωρίς κεφάλια όλοι. Θα είχε μείνει μόνο ο Άδωνης με τον αδερφό του. Που δεν είναι αυτοί. Αυτοί ό,τι κάνουν, την παίζουν μέσω τηλεοράσεως που λένε. Τέλος πάντων,